την κυρία Αριάδνη Νούκα, η οποία είναι δικηγόρος. Μέσω Skype σύνδεσή μας με την κυρία Νούκα. Καλησπέρα κυρία Νούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και τους συναδέλφους, τον Νίκο Τσαντσίκα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δρά. Τον Χρήστο Χαλαζιά. Καλησπέρα σε όλους. Και τον Αρισπίνο. Καλησπέρα Δρά, να σε καλά. Λοιπόν, να δούμε πρώτα το απόσπασμα από τις δηλώσεις, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Σχήτας το πρωί έξω από τον Άριο Πάγο, που είχε συγκεντρωθεί κόσμος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα περισσότερο κόσμο. Θα μου πείτε, ήταν και ο καιρός. Πάμε να το δούμε. Εκεί, κύριε Καψαμπέλη, σήμερα. Μιλάμε για απίθμενο θράσος. Είπα στη δήλωση νωρίτερα, ήταν πολύ πρωί ακόμα, ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο δυνατόν ούτως ή άλλως. Είναι και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τα κόμματα που αφενός με καταστρέψαν τους Έλληνες και τους οδήγησαν στο να χάνουν τα σπίτια τους, αφετέρου δεν νομοθέτησαν τα φαντς για να χάνουν οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, τα νοικοκυριά, οι τίμοι, οι πατριώτες στα σπίτια τους. Και είχαν το θράσος να παρευρίσκονται. Γιατί πήγε κύριε Καψαμπέλη την εκκλήση. Πήγε με 6 βουλευτές από τους 10, που είναι και ο πρόεδρος μες στους 10. Γιατί πήγε, νομίζετε πήγατε να υπάρξουν ψήφους? Όχι. Η ελληνική λύση πήγε εκεί για να συνεχίσει το έργο του, το ουσιαστικό, για να σωθούν τα σπίτια των Ελλήνων. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων. Για να σωθούν τα σπίτια των Ελλήνων. Και κανένα κόμμα, κύριε Καψαμπέλη, λειτουργώντας και πάλι μικροκομματικά και συμπλεγματικά, δεν έκανε αποδεκτή την τροπολογία της ελληνικής λύσης. Δεν το συζητάμε για την κυβέρνηση, αλλά ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Και δείτε τη διαφορά του πολιτικού ηγέτη, ο οποίος δεν έχει τέτοιου είδους συμπλέγματα. Ο Κυριάκος Μελόπουλος, στη σημερινή του εκπληκτική ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, είπε το εξής: εάν κάποια από τα υπόλοιπα κόμματα κατέθεταν την τροπολογία που κατέθεσε η ελληνική λύση πριν από ένα μήνα, η ελληνική λύση την υπερψήφιζε. Εσείς όμως δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί διακατέχεστε από τέτοια φοβικά σύνδρομα. Κοιτάξτε τώρα τι άλλο συμβαίνει. Αλλά πάω και στην κυρία Νούκα. Ναι, ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός, κύριε Καψαμπέλη, για να τα ακούσουν τηλεθεατές και τηλεθεάτες? Ο μοναδικός, ο οποίος είπε ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα στη Βουλή των Ελλήνων για τα φαντς που ξεσκέπασαν τη σαπίλα αυτή, τα αρπακτικά, τα κοράκια που αρπάζουν τα σπίτια των Ελλήνων. Ποιος βάζει το κεφάλι στον τουρβά κάθε μέρα? Ποιος δεν καταλαβαίνει τίποτα? Ποιος δεν έχει εξαρτήσεις? Ποιος έκανε τις αποκαλύψεις στη Βουλή των Ελλήνων? Μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτοί λοιπόν που νομοθέτησαν, κλείνω, που νομοθέτησαν τα φαντς να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, αυτοί που νομοθέτησαν τους πληστηριασμούς, αυτοί που νομοθέτησαν και έβγαλαν λόγο για να συλλαμβάνουν όσους διαφωνούν και διαμαρτύρονται, ήταν σήμερα εκεί υποκριτικά για να χαϊδέψουν το κεφαλάκι τους που κάνουν. Κυρία Νούκα, έρχομαι σε εσάς για να ρωτήσω, πριν μου δώσετε την δική σας προσέγγιση και εικόνα, καταρχάς πότε υπολογίζετε ότι θα υπάρχει απόφαση, γιατί δεν βγήκε σήμερα απόφαση. Είχαμε όμως την πρόταση, είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα που ήταν διφορούμενη. Τι ακριβώς και τι μπορεί να προϊονίζεται αυτό? Καταρχήν να πούμε κάτι σημαντικό, ποια ήταν τα πρόσωπα νομικά και φυσικά τα οποία έκαναν παρέμβαση.
απόφαση στον Ολομέλεια του Αγίου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών. Παρενέβησαν λοιπόν υπέρ των δανειοληπτών πρώτον η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με ό,τι σημαίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, την οποία είχα την τιμή να την εκπροσωπώ ως δικηγόρος, και από εκεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγαίου και κάποιοι ιδιώτες που είναι εμπλεκόμενοι με δάνεια και έχουν το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, πότε αναμένεται η απόφαση. Η απόφαση ακούγεται ότι θα εκδοθεί γρήγορα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι θα εκδοθεί γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, μία απόφαση και δί της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου, περίπου το χρονικό διάστημα που την αναμένουμε είναι 6 μήνες. Το νορμάλ, ας πούμε, ίσως και παραπάνω. Τώρα, αν εκδοθεί νωρίτερα, αυτό δεν το ξέρω. Αν λάβουμε υπόψη δε την παραπτική που εκδόθηκε σε μόλις 35 μέρες, σε μόλις 35 μέρες από την εκδίκαση, ίσως αυτό κάτι σημαίνει και όντως τέλος πάντων οι πληροφορίες που αυτή τη στιγμή διαχέονται ότι θα βγει πάρα πολύ γρήγορα να είναι και όντως σοβαρές και να βοηθευτούν. Τώρα, η πρόταση του εισαγγελέως δεν ήταν καθόλου διαφορούμενη. Η πρόταση, μάλλον του αντιεισαγγελέως, δεν ήταν και ο κ. Λογιάκος, ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Λοιπόν, ήταν υπέρ του ΦΑΝΣ, υπέρ των εντολοδόχων του ΦΑΝΣ. Δεν είχε καμία απολύτως διφορούμενη κατεύθυνση. Ήταν ξεκάθαρη ότι πρέπει οι services να συνεχίζουν να μπορούν να παρίστανται στα δικαστήρια, να εκδίδουν διαταγές πληρωμής και από εκεί και πέρα να εκτελούν κατασχέσεις και πληστηριασμός. Εντυπωσιακό ότι επιγράφει τη θέση και θα σας πω, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Υπάρχουν δύο νομοθετήματα με τα οποία μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις δανείων και θα τα πω και όσο πιο απλά μπορώ, δεν θα χρησιμοποιήσω νομικούς όρους. Ο νόμος του 2003 και ο νόμος του 2015. Ο νόμος του 2003 όταν θεσπίστηκε με μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ήταν εργαλείο χρηματοδότησης επιχειρήσεων από επιχειρηματικές απαιτήσεις. Δεν ήταν μόνο για τις τράπεζες, αλλά ήταν για τις τράπεζες. Μια επιχείρηση λοιπόν, όπως και η τράπεζα, αν ήθελε να αντλήσει ρευστότητα, μπορούσε να τυκλοποιήσει τις απαιτήσεις που είχε έναντι τρίτων και να βρει κάποια χρήματα για να κάνει κάποιες επενδύσεις, να το πω έτσι απλά. Τα δάνεια ή οι απαιτήσεις μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου δεν πουλούνται κοψοχρονιάς, όπως τα κόκκινα δάνεια. Ήταν τα δάνεια εξυπηρετούμενα. Αυτά που τότε ο νομοθέτης που θεσμοθέτησε για την πώληση των επιχειρηματικών απαιτήσεων εννοείται ότι οι απαιτήσεις αυτές είχαν βλέψεις να εισπραχτούν. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο νομοθέτης έδωσε περιορισμένες εξουσίες στις εταιρείες διαχείρισης, στους services και οι μόνες εξουσίες που είχαν ήταν οι εξώδικες, δηλαδή νομικές υλικές, αλλά εξωδίκως, όχι δικαστικός. Αυτό σημαίνει δεν μπορώ να παρασταθώ στα δικαστήρια, δεν μπορώ να κάνω κατάσχεση και πληστηριασμό. Αυτό είναι ο νόμος του 3. Ο νόμος του 15 από την άλλη πλευρά είχε άλλη στόχευση. Είχε στόχευση την μεταβίβαση των δανείων από τις τράπεζες για να μπορέσουν να ελευθερωθούν οι ισολογισμοί τους. Εξήρευε τη θέση των διαχειριστών πάρα πολύ. Καταρχήν εξάρτησε την ομιμότητα και την εγκυρότητα της πώλησης από την προγενέστερη σύμβαση διαχείρισης της εταιρείας ειδικού σκοπού με την εταιρεία διαχείρισης, έδωσε πλήρη δυνατότητα δικονομική να παρίστανται στις δίκες, δηλαδή να κάνουν μια αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής κτλ. Πότε έγινε αυτό, κυρία Νούκα, ποια χρονιά? Το 2015. Ποιος νομοθέτησε, ποιο κόμμα νομοθέτησε? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος σήμερα ήταν απ' έξω με τα πανό. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ο οποίος ήταν, κυρία Νούκα, απ' έξω με τα πανό σήμερα.